Έχοντας το οπλοστάσιο της στην απόφαση του Ειρηνοδικείου Λάρισας που αναφέρεται στα έξοδα φακέλου των δανείων, τα οποία χρεώνουν οι τράπεζες στους πολίτες, η ταυτότητα δανειοληπτών εγγενίασε την Τρίτη τα γραφεία της στα Γιάννενα. Τα εγγένεια στα γραφεία στην οδό Φώτου Τζαβέλα έγιναν με τον πρόεδρο Γιώργο Μπαρτζόκη να αναφέρεται στους βασικούς σκοπούς λειτουργίας και δράσης του φορέα που εκπροσωπεί. Μαζί με αυτό το μεγάλο οργανισμό του ΕΝΚΑ δώσαμε τη μάχη και βγάλαμε την ιστορική απόφαση 233 του 10 του Ειρηνοδικείου Λάρισας μετά από ομαδική αγωγή των δανειολητών που ζήτησε αφήσουν να πάρουν τα έξοδα φακέλου που είναι παράνομα και καταπιστικά από τις τράπεζες και πετύχαμε αυτό. Η ιδέα απόφαση ήταν ιδιαίτερα σημαντική διότι όριζε ως χρόνο παραγραφής των αξιώσεων των δανειολητών τα 20 έτη. Άρα σήμερα είμαστε το 2017. Μπορούμε να διεκδικήσουμε από το 1997 τις συμβάσεις και μετέπειτα τα παράνομα αυτά έξω από τα φακέλου. Η λειτουργία του Γραφείου Ταυτότητα Δανειτών Ιωαννίνων ξεκίνησε τη λειτουργία του το Δεκέμβριο του 2016 και μέχρι σήμερα πάλι από 300 μέλη και φίλοι επισκέφτηκαν αυτό το γραφείο. Θέλω να τονίσω ότι η αποκλειστική ενασχόληση του γραφείου με τους δανειολήπτες είναι να τους πληροφορεί, όπως είπα και πριν, αν δικαιούνται να επιστραφούν τα έξοδα φακέλων των δανείων τους. Πρόκειται να δοθεί παράνομα και καταφυστικά. Δηλαδή από το 1997 έως το 2017 μπορούν να διεκδικήσουν να πάρουν πίσω τα έξοδα φακέλων τους. Δεύτερον, να τους ενημερώσει αν έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στον νόμο Κατσέλη, ο περιβόητος νόμος 3869 του 10, όπως τροποποιήθηκε με το 4161 του 13 και άλλες τροποποιήσεις που έγιναν με τον αντίστοιχο νόμο του κ. Σταθάκη το 15. Περί απαλλαγής δηλαδή και ρύθμισης των χρεών των υπερχρεωμένων οικογενειών, αφού τα στελέχη του συλλόγου μας έχουν εξειδικευτεί σε όλες τις παραγράφους του νόμου, έχουν συμβάλει με την κατάλληλη όμως μεθόδευση την επιτυχία του νόμου και με τη βοήθεια των μέσων τοπικής μαζικής ενημέρωσης και τοπικά και πανελλήνιας εμβέλειας, έχουμε διαμορφώσει έτσι το πολιτικο-οικονομικό κλίμα για να πετύχουμε διαγραφές του 100%. Τρίτον, να προασπίζεται τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του πολίτη δανειολήπτη έναντι των καταχρηστικών όρων που ποικίλουν από σύμβαση σε σύμβαση.